Κυρία Μακρύ, καλημέρα. Χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στο νησί μας και ανακοίνωσε την ανέγερση του νέου νοσοκομείου στην ΚΟ. Ποια είναι η δική σας γνώμη σχετικά με αυτή την ανακοίνωση? Ναι, πριν πάμε στην ίδια την ανακοίνωση, να κάνω ένα έτσι μικρό σχολιασμό σχετικά με την περιοδία του ήδη του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου στο νησί μας, στην περιοχή μας, γιατί δεν επισκέφθηκε μόνο την ΚΟ, πήγε και στα Ψέρυμο. Στην Πάλαια, Ψέρυμο, ναι. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μια περιοδία προώθησης των νέων προϊόντων που μοσχοπουλούνται αυτή την περίοδο. Δηλαδή, ένα είναι ο τουρισμός και δύο είναι η ενέργεια. Γιατί στην Αστυπαλιά αυτό το περιεχόμενο είχε φυσικά εδώ πέρα, επειδή μόνο πολύ το ενδιαφέρον για τον τουρισμό και επειδή έχουν υπάρξει συμφωνίες. Θυμίσει το μνημόνιο που είχε υπογραφεί πριν από δύο χρόνια εν μέσω πανδημίας στο ξενοδοχείο στην Κέφαλο σχετικά με την συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με τουριστικό μονοπόλιο για να προωθηθούν οι θέσεις σε αεροπλάνα, σε πτήσεις και ξενοδοχεία. Μεγάλη παρένθεση έκανα. Δεν πειράζει. Ναι, είναι αυτό. Ναι. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ίδια την ανακοίνωση του νοσοκομείου, κοιτάξτε να δείτε, τώρα είναι προκλητικό και να θεωρείται και σε ένα κλίμα έτσι πανηγυρικό και από την ίδια τη Δημοτική Αρχή που συνηγόρησε σε αυτό, να θεωρείται η αναγκαιότητα της ανέγερσης ενός σύγχρονου νοσοκομείου σε ένα νησί που ο πληθυσμός του έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι ένα στοιχείο γεγονός, και τετραπλασιάζεται ή πενταπλασιάζεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ναι, να θεωρείται ως μια νέα κατάκτηση, με δεδομένο ότι αυτό θα έπρεπε να είχε υπάρξει εδώ και πολύ καιρό. Το έχουμε πει άλλωστε και η ίδια η κινητοποίηση των κατοίκων του νησιού, των εργαζομένων, των υγειονομικών εδώ και τόσα χρόνια αυτό λέει, αυτό λέγανε, αυτό λένε και τώρα. Ένα είναι αυτό, και δεύτερον, η εξαγγελία αυτή δεν έχει τίποτα θετικό σε ό,τι αφορά την κάλυψη των τωρινών, σημερινών κενών στο υπάρχον νοσοκομείο. Δηλαδή η τοποθέτηση και του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων δεν έδωσαν καμία δέσμευση στους κατοίκους, σε εμάς, σε όλους μας, σε ότι το νοσοκομείο το σημερινό θα στελεχωθεί με ειδικότητες που λείπουν εδώ και χρόνια. Είναι απαράδεκτο, είναι επικίνδυνο να μην έχουμε παθολόγο. Και από την άλλη να σπείρουν αυταπάτες ότι η παραδοχή τελικά ότι ένας γιατρός, ένας επιστήμονας δεν έρχεται στο νησί, γιατί προφανώς δεν είναι και οι νησοί τέτοιοι σε ό,τι αφορά στο δημόσιο τομέα για τους γιατρούς, τους επιστήμονες, τους νοσηλευτές, να δώσουν κάποια οικονομικά κίνητρα, τα οποία ούτε, πώς το λένε, δεσμευτικό χαρακτήρα είχε, ούτε μόνιμο χαρακτήρα μπορούμε να πούμε, ούτε και βέβαια η υπόσχεση ότι θα καλυφθούν τα κενά από νοσοκομεία αστικών περιοχών, γιατί άκουσα και το Δήμαρχο σήμερα στη συνέντευξή του, όπου και καλά μειώνεται η κίνηση στα αστικά κέντρα, σε μεγάλα νοσοκομεία, όταν ο κόσμος δεινοπαθεί στις ουρές για να βρει ιατρική παροχή, θα καλύψουν τα δικά μας τεράστια κενά. Ναι. Βέβαια, στην ατζέντα, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ακριβώς υπήρχε αυτό ο πανηγυρικός χαρακτήρας, δεν βρέθηκε ούτε μία λέξη για τους μικροεπαγγελματίες, για τους εργαζόμενους στον τουρισμό που στενάζουν σε εργασιακές συνθήκες κόλασης. Πολλοί λοιπόν θεωρούν ότι είναι ουσιαστικά προεκλογικές υποσχέσεις αυτές, και απ' την άλλη υπάρχουν και οι συμπολίτες μας οι οποίοι πιστεύουν ότι μήπως πρέπει όντως να δώσουμε μια ευκαιρία, μήπως πρέπει να το δούμε θετικά, οπότε είναι κάπου στη μέση ίσως η αλήθεια. Ο κόσμος έχει λίγο διχαστεί με αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, δεν είναι μυστικό ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο. Ναι. Τώρα πότε θα γίνουν οι εκλογές, προφανώς αυτό έχει να κάνει με το κυβερνών κόμμα, οπότε θα διαλέξει να τις εξαγγείλει και ανάλογα με τις εξελίξεις βεβαίως με τον πόλεμο, πώς θα δουν δηλαδή και τις εξελίξεις και τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και έξω από αυτήν, ότι αυτό θα φέρει και με τα ελληνοτουρκικά, να εξαγγείλουν τις εκλογές. Αλλά πέρα από αυτό, σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες, τη δεύτερη ευκαιρία, νομίζω ότι ο λαός μας, οι κάτοικοι της ΚΟ, έχουν πια στενέψει τα περιθώρια για να δίνουν ευκαιρίες σε πολιτικές δυνάμεις
που τα προηγούμενα χρόνια είτε στα κεντρικά πράγματα είτε στα τοπικά έχουν διαχειριστεί εξουσίες, να το πω εγώ έτσι εντός εισαγωγικών η λέξη, και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτό που πώς το λένε, τοποθετήθηκα προηγουμένως, δηλαδή ένα νοσοκομείο που στην ουσία του καρκινοβατή, εργασιακές συνθήκες που δεν έχει ειδωθεί προηγούμενο, γιατί κάθε χρόνος που περνάει, κάθε πέρσι και καλύτερα, και πώς το λένε, τα εισοδήματα και η ακρίβεια να σε πνίγουν και να μην μπορείς να βγάλεις το καθημερινό. Ναι. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο, εμείς λέμε, για καμία δεύτερη ευκαιρία. Ο κόσμος αυτό που μπορεί και ο λαός αυτό, οι εργαζόμενοι, τα εργατικά σωματεία, πρέπει να δουν ότι μέσα από κινητοποίηση μπορούν να λύσουν και να πιέσουν προκειμένου να διεκδικηθούν αυτά που τόσα χρόνια τους υπόσχονται και δεν τους τα παρέχουν, και εν πάση περιπτώσει, επειδή ακριβώς βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο, να εμπιστευτούν πολιτικές δυνάμεις που ούτε τα αμασάνε, ούτε υποσχέσεις δίνουν και δεν τις κάνουν, και μαζί βρίσκονται στο δρόμο και διεκδικούν ουσιαστικές λύσεις και την πραγματικότητα αναδεικνύουν σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις, τους ανταγωνισμούς και τους κινδύνους στην περιοχή. Αυτές οι δυνάμεις είναι πολύ συγκεκριμένες, επιτρέψτε μου, είναι και η Λαϊκή Συσπήρωση στον Δήμο, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ό,τι αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή.